ένα ζωντανό κομμάτι της ζωής σας. Στο Radio 99 FM, η Τζορτζίνα Πουταμίκου. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να σου πω. Μπράβο σου. Είναι από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτό το κομμάτι, έχω να σου πω είναι πολύ δύσκολη. Παίχτηκε. Ίσως δεν μπορούμε εμείς. Δεν ξέρω. Τώρα με τηλεγραφικά σου μιλάω. Αντρέας Νικολάου είναι σήμερα μαζί μας. Ένα παιδί με μουσικές ανησυχίες και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Αυτό που ακούσατε είναι το καλοκαίρι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε ενοχλεί, ζέστη? Σένα δεν σε ενοχλεί? Πάρα πολύ. Ωραία, πάμε παραλία. Είσαι ο καλλιτέχνης που ξέρεις, αργείς να ξυπνήσεις και είσαι νυχτόδιος σε αυτό το πράγμα. Δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος θα ξυπνήσει η ώρα 10 το πρωί, ας πούμε. Όχι, είμαι άνθρωπος που θα ξυπνήσει από τις 7 και ώρα το πρωί, άμα. Τι λες τώρα, και τι ώρα κοιμάσαι? Μπορεί να κοιμηθώ και 5 και 6, μπορεί και να μην κοιμηθώ. Καταρχήν, καλησπέρα. Σε εσένα και στους ακροατές. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Έλα και πάνω. Λοιπόν, ναι, άμα χρειαστεί, πώς, τι. Πώς είπες εσύ, ανησυχίες. Ναι, αυτό είναι. Και να σου πω κάτι. Νομίζω οι καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο. Το να μην είναι σταθεροί σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Πρέπει να αλλάζουμε. Γενικότερα οι άνθρωποι πρέπει να εμπνέονται και να κάνουν καινούργια πράγματα. Πόσο μάλλον οι καλλιτέχνες. Σε φρεσκάρισμα που λέμε. Ναι, είτε μουσική, είτε τέχνη, είτε ζωγραφική, οικαστικά, ξέρω εγώ. Αυτό. Ρε παιδί μου, είναι ωραίο να ανανεώνεσαι γενικότερα. Για πες μας δύο λόγια εν συντομία για σένα. Εν συντομία. Ναι. Γεννήθηκες? Γεννήθηκα Λευκοσία. Μεγάλωσα ουσιαστικά μέσα σε μουσική οικογένεια. Από τα 5 μου ασχολούμαι και η οικογένειά μου από πολύ νεαρή ηλικία επίσης ασχολιόντουσαν με τη μουσική. Έτσι ακολούθησα και εγώ τα βήματά τους. Εγώ πλέον σε επαγγελματικές. Εντάξει, φυσικά να πούμε ότι ο κόσμος με είχε γνωρίσει της Κύπρου, ο κόσμος. Ναι. Με είχε γνωρίσει ως ηθοποιό. Καλέ, πού? Είχα ένα μικρό πέρασμα από το την Πάτησα στον Αντένα. Αλήθεια? Ναι. Για κάτσα να θυμηθώ τώρα. Πες μου με ποιον ηθοποιό. Δώσε μου μια σκηνή για να θυμηθώ. Θυμάσαι αυτό τον χτίστη που ήταν ερωτευμένη η Κρυσταλλένη μαζί του? Ναι. Αυτό ήμουν. Είναι ο χτίστης. Εγώ μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έλα μοντέ. Για πες μου, τι σπούδασες? Καταρχήν σπούδασα μουσικολογία, μουσική τεχνολογία. Ναι, καμία σχέση με τη μουσική. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Καλό. Ναι, και στην παράλληλη πορεία μου των σπουδών είχα, παιδί μου, αναμειχθεί με τρόπο, γιατί ξέρεις. Οποίος... Για Ελλάδα μιλάμε τώρα. Για Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Οι σπουδές σου ήταν στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, sorry. Ναι. Και κατεβαίνεις σιγά σιγά ή ξεκίνησες από Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη ξεκίνησα και κάποιες εμφανίσεις μεμονωμένα έκανα Αθήνα. Απλά από εκεί και πέρα είχα συνεργαστεί με κάποια. Είχα την τύχη τέλος πάντων με κάποια γερά ονόματα. Για πες τα. Όπως Παπάζογλου. Όπως Backup Μαζονάκη Βαλάντη, Ντομένικα, Ονειράμα. Και σε διάφορα άλλα. Όταν λες backup, εννοείς δεύτερη φωνή. Σαν δεύτερες, ναι. Αλλά να εξηγούμε και στον κόσμο. Ναι, ήμουν και στο πρόγραμμα κανονικά. Ναι. Σαν cover. Πολύ ξέρω. Πολλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχα έρθει στη μετέπειτα πορεία τέλος πάντων. Πήγα Αθήνα βασικά για ένα μικρό διάστημα. Σταυρό του Νότου, σε μουσικές σκηνές κυρίως. Και έτσι άρχισε η όλη σταδιοδρομία μου που με έφερε στην Κύπρο. Γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, δύσκολη κατάσταση γενικότερα, ναι, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μπήκα σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που με βρήκανε τα παιδιά. Ήταν ο Μαρίνος Χατζηβασιλείου, σκηνοθέτης, μαζί με Χριστιανά Αρτεμίου, Έλια Ιωαννίδου και Τζορτζίνα Τάτσι. Και εντάξει, προχωράμε. Καταρχήν το καλοκαίρι είναι για
θέλω να ξέρει ο κόσμος. Στίχη, μουσική, τα πάντα. Ναι, λοιπόν, στίχη είναι από την Χριστίνα Γεωργίου. Μουσική δικιά μου, ερμηνεία το ίδιο. Υπάρχει σαν αέρας. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Σαν αέρας, γιατί είναι πραγματικά σαν αέρας. Αφήνεσαι με αυτό το κομμάτι, συγχαρητήρια και σε αυτό. Είναι φοβερή παραγωγή. Πολύ καλή παραγωγή. Στίχη, μουσική και ενορχήστρωση, δικιά σου. Δικιά μου όλα, ναι, δικά μου όλα. Και κάνει κιόλας. Ναι, πώς. Απλά θέλω να ευχαριστήσω που είχα την βοήθεια από την Golden Records. Golden Records. Που είναι και η εταιρεία μου, MBIL. Είχα την βοήθεια της αντιπροσώπου της που είναι εδώ στην Κύπρο, τη Σάβα. Στο όλο mastering, το παιδί μου που μου κάνε. Άρα πάτησε σωστά, έτσι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Εσείς είστε κροατές, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Έτσι το λέω. Αυτό είναι που σου είπα. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αυτά δεν είναι πάντα. Το σου λέω έτσι. Τώρα ήρθες στην Κύπρο, έφυγες από την Ελλάδα, ήρθες στην Κύπρο. Φαντάζομαι θα προχωρήσεις σε κάποιες εμφανίσεις, είτε εβδομαδιαία φαντάζομαι, θα ήταν υπέροχα να έχεις ένα δικό σου χώρο, έτσι. Εντάξει, δικό μου χώρο αποκλειστικά υπάρχει τον τελευταίο το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, εμφανίζομαι σε δύο μαγαζάκια επιμονή μου Βάσιος. Κάθε Πέμπτη είμαι στην Σαρυπόλου, στο Καμπάνα. Λεμεσό, ναι, ναι. Και Λευκοσία στη Λαϊκή Γειτονιά, στο Lock, Stock and Barrel. Περιστασιακά φυσικά είχα εμφανιστεί και σε διάφορα άλλα. Θα σου κάνω ένα αστείο τώρα. Αυτά τα δύο είσαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα προσθέσεις και Λάρνακα και Πάφο και θα είσαι σε όλες τις πόλεις. Είχα κάνει εμφανίσεις και Λάρνακα και Πάφο, ναι. Απλά, εντάξει, δεν ήταν κάτι μόνιμο. Απλά να προσθέσω ότι για αυτή την Παρασκευή θα είμαι και στη Μουσική Βάρδια. Μουσική? Βάρδια. Ένα καινούργιο μαγαζάκι που άνοιξε και... Πού είναι αυτό, Λευκοσία? Λευκοσία, κοντά επίσης πάλι στη Λαϊκή Γειτονιά, Εσχύλου. Ναι. Στην Οδό. Και... Παρασκευή, είπες. Παρασκευή, ναι. Το Σάββατο? Lock, Stock and Barrel, Λαϊκή Γειτονιά. Και Πέμπτη, στο Καμπάνα, Σαρυπόλου. Πολύ όμορφα. Σ' αρέσει η νύχτα. Όσο... Με την έννοια, ίσως να σε... Τα προσφέρετε απλά για να παρουσιάσουμε το έργο μας. Ξέρω εγώ αυτό που τώρα προσπαθούμε και εδώ μέσω εσάς να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Ηθοποιός, μουσικός, σ' άρεσε που έπαιξες τηλεοπτικά. Εντάξει, ήταν μια όμορφη ζεστή οικογένεια, τα παιδιά εκεί. Γούσταρα και εγώ, ναι. Σου βγήκε το acting. Μου βγαίνει έτσι. Να σου πω, σου βγαίνει έτσι κι αλλιώς όταν είσαι σε διάφορες σκηνές. Δηλαδή, αναγκάζεσαι κιόλας να παίξεις κάποιες φορές με τον κόσμο. Είσαι performer ουσιαστικά. Ναι. Και δεν δυσκολεύτηκα και τόσο πολύ. Έρχεται να σε ακούσει κάποιος και τι ρεπερτόριο θα ακούσει από σένα. Τα πάντα. Να προσθέσω κάτι πρώτο, να πούμε ότι λίγα συντόμως κυκλοφοράει το «Υπάρχει σαν αέρας» σε βίντεο κλιπ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το στούντιο Εμρίνος, την Άβα που ήταν η organizer του όλου θέματος, επίσης το μοντέλο που έπαιξε μαζί μου την Νάταλη, και να πω και ένα γεια στα παιδιά που είναι μαζί μου Πέμπτη στον Ανδρέα Αλεξάνδρου, στο Καμπάνα, και Παρασκευή Σάββατο, Αβιερινό Στυλιανού. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε από Κύπρο, Λευκοσία, Πάρκο Θαλάσσας. Η παραγωγή είναι κυπριακή ή αγγλική? Κυπριακή, αλλά... Μετά της Αγγλίας. Δηλαδή ήταν τεράστια. Τώρα μιλάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καφέ, σε καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά. Θέλω μόνο το τραγούδι εδώ. Να πάσετε. Κανόνισε εδώ. Κανόνισε μέσα από Σεπτέμβρη με το καλό. Και να ξαναδείτε εδώ στην εκπομπή να παρουσιάσουμε τον ρωτήριο μέλο του Ανδρέα Νικολάου. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Εδώ θα είμαστε. Πρωτοθέως στις 4 ακριβώς. Να είστε καλά και να ακούνε πάντα FM.